Κύριε Λαμπρούλη, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα κύριε Βαρδούνια, καλησπέρα και στους ακροατές του σταθμού. Θέλω να ξεκινήσω με τους αγρότες, γιατί είναι πιο παγκοσμιοποιημένο το θέμα. Έχουμε σε όλη την Ευρώπη κινητοποιήσεις, στις Βρυξέλλες γίνεται ένας κακός χαμός. Στην Ελλάδα δεν το βάζουν κάτω, δεν έχουν πιστεί από τις απαντήσεις του κύριου Μητσοτάκη, αν και από ό,τι λένε θα έχουν μια καινούργια συνάντηση μαζί του. Για να δούμε λοιπόν, μπορούν οι αγρότες να διεκδικήσουν ικανοποίηση των αιτημάτων τους ή σκοντάφτει σε αυτό που λέει η κυβέρνηση, παιδιά, ξύσαμε τον πάτο του βαρελιού, δεν υπάρχουν άλλα χρήματα. Κοιτάξτε, τις απαντήσεις, κύριε Μπαρδούνη, τις έχουν δώσει οι αγρότες στο ερώτημά σας, ενώ προς την κυβέρνηση. Βρίσκονται στο δρόμο του αγώνα, στα μπλόκα του αγώνα, με τις κινητοποιήσεις τους, με το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα. Συνεχίζουν τις επόμενες μέρες και αυτές τις μέρες κατά τόπους με τα μπλόκα τους, με παρεμβάσεις, κινητοποιήσεις. Σήμερα στη Λάρισα βρίσκονται στην κεντρική πλατεία, θα μείνουν ως αύριο ενδεχομένως, αυτό θα το αποφασίσουν οι ίδιοι, στην Καρδίτσα, σε άλλες πόλεις στη Θεσσαλία, σε όλη την Ελλάδα. Και μπορεί η κυβέρνηση να τηρεί αδιάλακτη στάση, αλλά τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, μέσα από τους αγώνες, από τα μπλόκα τους που ξεδιπλώθηκαν το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζουν, αγκαλιάστηκαν, και αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός κύριε Μπαρδούνια, αγκαλιάστηκαν από το λαό. Ναι, όχι μόνο στις πόλεις, στην Ήπεθρο, σε όλη την Ελλάδα. Ναι, διότι αφορούν τα αιτήματά τους, οι διεκδικήσεις τους αφορούν την ακρίβεια, ναι, και στο χωράφι και στο ράφι. Το ενδιαφέρον, κύριε Λαμπρούλη, είναι ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις ένα ποσοστό πάνω από το 65% υποστήριζε τους αγρότες. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Μα ναι, δεν υπάρχει αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός. Που... Δεν πέρασε αυτή τη φορά. Ναι, παρόλο που η κυβέρνηση έκανε φιλότιμες προσπάθειες, να θυμίσω, από τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη, όταν ξεκινούσαν οι αγρότες να οργανώνονται στην κατεύθυνση των κινητοποιήσεών τους μέσα από συνελεύσεις κτλ. Έκανε φιλότιμες προσπάθειες η κυβέρνηση και να τους διασπάσει και να τους συκοφαντήσει, αλλά βρήκε τείχο. Οι αγρότες ενιαία, στη βάση των αιτημάτων τους, δηλαδή αυτά που τα γνωρίζει πλέον ο κόσμος νομίζω για το μείωση κόστος παραγωγής, σε ό,τι αφορά την μη εφαρμογή της νέα ΚΑΠ, την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος, να γίνονται έλεγχοι για ελληνοποιήσεις προϊόντων, τα λέω εντάχει τώρα, αλλά και τιμές που να καλύπτουν το κόστος, τιμές των προϊόντων τους δηλαδή, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν ένα εισόδημα να μπορούν να ζήσουν. Τι πιο στοιχειώδες από αυτό, το οποίο αυτό ακριβώς αντανακλά και την θέληση, αν μου επιτρέπετε τη λέξη, και του ίδιου του λαού. Δηλαδή για φθηνά προϊόντα το ράφι. Και δείτε τώρα, ο αγώνας των αγροτών είναι αγώνας επιβίωσης ξεκάθαρα. Μάλιστα. Αυτό είναι που τους, πέρα από τα μέτρα που τα ζητήματα που βάζουν στα διοικητικά τους πλαίσια, αυτό είναι το κυρίαρχο, κύριε Μπαρδούνια. Αυτή τη στιγμή και με τη συνειδητερότητα εδώ στη Θεσσαλία αλλά και σε άλλες περιοχές όπου υπήρχαν οι πυρκαγιές το καλοκαίρι αλλά και οι τεράστιες πλημμύρες στην περιοχή της Θεσσαλίας, δημιουργούν μια κατάσταση αφόρητη, ένα βέβαιο μέλλον για τους αγρότες, για ένα μέρος που έχουν ήδη τα χωράφια τους είναι ακόμα πνιγμένα, και εδώ υπάρχουν και τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης που ακόμα δεν έχει δώσει λύσεις. Και βέβαια παράλληλα με αυτά τα αιτήματα αναδεικνύουν οι αγρότες και τα ζητήματα των αποκαταστάσεων από τις πλημμύρες εδώ στην περιοχή μας, αλλά και της κρατικής αρρωγής, η οποία μετά από 6 μήνες ακόμα την περιμένουν ένα μεγάλο μέρος των αγροτών. Άρα λοιπόν είναι μονόδρομος, το λένε και οι ίδιοι, όπως το λένε και οι εργαζόμενοι, απέναντι σε όλα αυτά που βιώνουν από την πολιτική αυτή, κύριε Μπαρδούνια, που μεθαύριο στις 28, που είναι η πανελλαδική απεργία, που συμμετέχουν εργαζόμενοι, βιοπαλλεστές, αγρότες, μαθητές και φοιτητές. Συμπίπτει με την ημερομηνία, επιτρέψτε μου, με την ημερομηνία του προδιαγεγραμμένου εγκλήματος των Τεμπών. Ναι, πήγατε μόνο σας στο επόμενο θέμα που ήθελα να σας θέσω. Και εδώ η Θεσσαλία ολόκληρη, αν θυμάστε καλά κι εσείς, και όλη η Ελλάδα φυσικά, λίμωνο, αλλά αν θέλετε και λόγω του τόπου όπου συνέβη το έγκλημα αυτό, ολόκληρη η Θεσσαλία έχει συγκλονιστεί πέρυσι από
Συγκλονίστηκε, αλλά στα Τέμπη στις εκλογές βγήκε πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, αυτό είναι άλλο ζήτημα τώρα και με τι κριτήρια πηγαίνει ο άλλος και ψηφίζει και τα λοιπά. Πάντως, κύριε Λαμπρούλη, έχουμε και παρέμβαση της Αγγελέως του Αρείου Πάγου. Κύριε Μπαρδούνη, αυτή τη στιγμή, επιτρέψτε, συγγνώμη για τη διακοπή, αυτό που φαίνεται, κύριε Μπαρδούνη, και εδώ στη Λάρισα και εδώ γενικότερα στη Θεσσαλία, ότι ο λαός και η νεολαία θα φωνάξουν δυνατά στους δρόμους, στις πλατείες, μεθαύριο. Έχετε κάποιες ενδείξεις για να το λέτε αυτό? Ότι θα έχει μεγάλη συμμετοχή. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Το σύνθημα, αν θυμάστε καλά, που είχε κυριαρχήσει στα Ουγγόδη τεράστια μαζικότητα συλλαλητήρια πέρυσι μετά το έγκλημα των Τεμπών. Και φυσικά και εδώ από την περιοχή μας βεβαίως. Η πλειοψηφία των εργατικών, μόνο ένα εργατικό κέντρο δεν πήρε εδώ στην περιοχή μας απόφαση για να συμμετέχει στην απεργία. Όλα τα άλλα εργατικά κέντρα. Φοιτητές, μαθητές, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι. Γιατί λέμε ότι χρειάζεται ξεσηκωμός απέναντι σε αυτή την πολιτική, κύριε Μπαρδούνια. Αφού ανοίξαμε την κουβέντα για το δυστύχημα των Τεμπών ή για το έγκλημα των Τεμπών, κατά την άποψη κάποιων άλλων, βλέπουμε λοιπόν ότι. Είναι έγκλημα, δεν είναι δυστύχημα, κύριε Μπαρδούνια. Επιτρέψτε μου. Παρακαλώ. Έγκλημα. Έγκλημα, ξεκάθαρο. Έχουμε την παρέμβαση της εισαγγελέως. Μάλιστα, προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Έχουμε την εισαγγελέα, την παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, της κυρίας Γεωργίας Αδηλίνη, που ζητεί να συνεχιστεί η υπόθεση για να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα στοιχεία που έχουν βγει. Αλλά την ίδια στιγμή έχουμε και την εξεταστική, η οποία προσπαθεί να το τελειώσει όπως μπορεί. Εδώ τι γίνεται, κύριε Λαμπρούλη? Κοιτάξτε, εμείς συμμετέχουμε, όπως γνωρίζετε, στην εξεταστική. Βεβαίως. Και φυσικά εναντιωθήκαμε και βγήκαμε και καταγγέλλοντας και στην Επιτροπή, αλλά και ανοιχτά στο λαό, την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας να κλείσουν τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη. Καταγγείλαμε ως απαράδεκτη αυτή την απόφαση, που στην ουσία τι κάνει, εσπεσμένα προχωράει στο κλείσιμο των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ ήδη, αν θέλετε, πριν την ημέρα δηλαδή που αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, από την εξέταση των μαρτύρων είχε γίνει φανερό ότι αυτή, δηλαδή η λειτουργία της εξεταστικής, θα έπρεπε να συγχυστεί και να εξεταστούν περισσότεροι μάρτυρες. Και με τη στάση της η κυβέρνηση δείχνει φόβο. Γιατί υπάρχει τα όσα δυνατότητα μέχρι τώρα έχουν αναδειχθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών της εξεταστικής, αφενός μεν αποτυπώνουν τις τεράστιες ευθύνες της, αλλά όχι μόνο για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, αλλά και για την προσπάθεια συγκάλυψης του θέματος αυτού μέσα από την Εξεταστική Επιτροπή, να θυμίσω, με την απαράδεκτη επέμβαση Υπουργείου και Περιφέρειας τότε στον τόπο του εγκλήματος και την εξαφάνιση των στοιχείων. Είναι ζητήματα, κύριε Μπαρδούνια, που το ΚΚΕ με το πόρισμα που θα καταθέσει θα αποκαλύψει στο λαό ακριβώς αυτές τις βαρύτερες πολιτικές και ποινικές ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και φυσικά όλων όσων μέχρι σήμερα κυβέρνησαν. Μάλιστα. Και οι ευθύνες είναι ο τεμαχισμός του σιδηρόδρομου, η ιδιωτικοποίησή του, η απελευθέρωση των συγκοινωνιών, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείτε ΚΑΠ για παράδειγμα από την άλλη μεριά με τους αγρότες, η απουσία συστημάτων ασφαλείας. Συνδυασμό και με την υποστηλέγωση του ΟΣΕ, ακριβώς προετοίμασαν το έγκλημα των Τεμπών. Εμείς τους λέμε ότι θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, όπως είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι αυτό το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί και οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν εκεί που πρέπει. Μάλιστα. Έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο ακροητή, τον κύριο Απόστολο, ο οποίος λέει το εξής. Θέλω να πω ότι η λογική μισό λεπτό. Συγγνώμη γιατί μου σβήσε το κινητό. Παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η λογική της διαχρονικότητας σε ορισμένα δυστυχήματα ή εγκλήματα, όπως θέλετε, στην περίπτωση των Τεμπών, έχω την αίσθηση ότι πρακτικά βοηθάει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Το ΚΚΕ με τη στάση του, γιατί δεν πιέζει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θέλει να ρίξει τις ευθύνες και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης? Μα φυσικά όλοι τους είναι συνυπεύθυνοι για τη διαμόρφωση αυτής της κατάστασης στους σιδηροδρόμους που μας έφτασε ως εδώ. Λοιπόν, και αν ανατρέξει ο ακροατής, γιατί αυτά έχουν υποθεί, έχουν εγγραφεί, πολύ εύκολα μπορεί να τα βρει, δεν χρειάζεται να ψάχνει. Λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση που οδηγήθηκε ο ΟΣΕ, με την τραγωδία, με αποκορύφωμα μάλλον την τραγωδία του Τεμπών και το έγκλημα στα Τέμπη, έχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν.
Φυσικά και η Νέα Δημοκρατία έχει ένα μεγάλο μερίδιο, αλλά και όλα τα άλλα κόμματα τα οποία συνδιαμόρφωσαν, λειτουργήσαν, υλοποίησαν τη στρατηγική της απελευθέρωσης των κοινωνιών με τη διάσπαση του ΟΣΕ, με την κατάσταση αυτή που επικρατούσε στα τρένα, με την τρένοσέ, με την υποστελέχωση, με όλα αυτά, με τα προβλήματα στο δίκτυο, όλα αυτά τα ζητήματα για τα οποία στη λογική του θυσιάζονται στη λογική του κόστους ωφέλους. Του κόστους για το λαό. Γιατί κοιτάξτε, εδώ στη Θεσσαλία, ναι μεν τα Τέμπη φυσικά, τραγωδία, έγκλημα, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και άλλο τρανό παράδειγμα αυτού της λεγόμενης πολιτικής του κόστους για το λαό, για τις ανάγκες του λαού, από την κυβέρνηση, από τις κυβερνήσεις. Αυτό που συνέβη το Σεπτέμβριο με τις πλημμύρες, κύριε Μπαρδούνια. Και ακριβώς αυτή η ίδια πολιτική είναι που εφαρμόστηκε διαχρονικά και η Θεσσαλία ήταν αφοράκι. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Λαμπρούλη. Το λέω πολύ καλό προέτα και μου το λένε και αρκετοί ακροατές. Αφού λοιπόν η κυβέρνηση έχει αποτύχει σε πάρα πολλά μέτωπα, ο κόσμος γκρινιάζει, δεν είναι ικανοποιημένος με τις πολιτικές της επιλογές, βάσει των δημοσκοπήσεων. Γιατί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζουν να είναι τόσο μπροστά και η αντιπολίτευση να είναι ανύπαρκτη? Αυτό, κύριε Μπαρδούνια, μπορείτε να το ρωτήσετε σε αυτούς που στις δημοσκοπήσεις στηρίζουν ή τέλος πάντων ψηφίζουν, σε εισαγωγικά τη λέω βέβαια τη λέξη, ή τοποθετούνται θετικά απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι θέμα των δημοσκόπων που είναι στο κάτω-κάτω. Ο πολίτης όμως γιατί κάνει μια τέτοια επιλογή? Λοιπόν, οι πολίτες λοιπόν, με βάση τα προβλήματά τους που είναι η πλειοψηφία του λαού, πέρα από την απεργία στις 28, που θα είναι ένας σταθμός κλιμάκωσης του αγώνα, γιατί κοιτάξτε, οι κατακτήσεις των εργαζομένων και του λαού μας κερδίθηκαν μέσα από αγώνες και μάλιστα με θυσίες και μεγάλες θυσίες και με αίμα, λοιπόν, στους δρόμους. Και όχι πίσω από κλειστές πόρτες ή διαβουλεύσεις ή από εκλογή σε εκλογή. Να είμαστε ξεκάθαροι. Εδώ τα πράγματα που φτάσανε και που θα φτάσουν αργότερα ή το επόμενο διάστημα, κύριε Μπαρδούνη, με αυτά που έρχονται, που έχει ο λαός μας να αντιμετωπίσει, είναι μονόδρομος η οργάνωση και η συσπήρωση μέσα από τα σωματεία, μέσα από τα συνδικάτα, μέσα από την οργανωμένη πάλι, σε αμφισβήτηση αυτής της πολιτικής και κόντρα με αυτή την πολιτική έως την ανατροπή της. Δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες, κύριε Μπαρδούνια, ούτε για σωτήρες. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα τώρα, το αν παίρνει η Νέα Δημοκρατία τόσο, τώρα μπορεί να παίρνει τόσο, αύριο μπορεί να παίρνει λιγότερο. Το ζήτημα είναι ο λαός στην πράξη τι θα κάνει. Και όχι να γυροφέρνουμε γύρω από τις δημοσκοπήσεις και πόσο πήρε το τάδε κόμμα και το άλλο κόμμα. Τα προβλήματα είναι εδώ, διωγγώνονται και απέναντι σε αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να πάρει θέση ο λαός, όχι μόνο με την ψήφο κάθε 4 χρόνια, αλλά καθημερινά στον αγώνα.